Πάνω σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο τροφοδοτείται από νέο τύπο μπαταρίας που αυξάνει σημαντικά το εύρος οδήγησης και μειώνει το χρόνο φόρτισης, εργάζεται η Toyota Motor. Στόχος της είναι να ξεκινήσει τις πωλήσεις του νέου μοντέλου το 2022, προκειμένου να ανταγωνιστεί τις άλλες εταιρείες. Θα υπάρξει σκληρότερος ανταγωνισμός από άλλες μάρκες τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Η Toyota προσπαθεί να επιστρέψει στο παιχνίδι και ίσως να πάει ένα βήμα παραπέρα. Την Τρίτη, η BMW ανακοίνωσε ότι επέλεξε το εργοστάσιο της στην Οξφόρδη για να κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό μίνι, ξεκινώντας από το 2019. Στα σχέδιά της είναι ένα compact αυτοκίνητο πόλης με μηδενικές εκπομπές αερίων. Τη σεζόν 2019-2020 και η Mercedes θα μπει στο χώρο της Φόρμουλα E του ηλεκτρομηχανοκίνητου αθλητισμού. Η ομάδα της Φόρμουλα 1 της Mercedes είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια εδώ και 3 σεζόν. Τώρα η εταιρεία λέει ότι επαναχαράσει στρατηγική για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.